είμαι 11 χρονών και ζω στην Κέρκυρα. Μου αρέσουν πολύ τα μαθηματικά, το διάστημα, το Fortnite, τα ντοκιμαντέρ και τα βιβλία. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν έχω κάποιο περιθώριο χρόνο για κάποια από αυτές τις δραστηριότητες. Γιατί πολύ απλά ο χρόνος δεν υπάρχει για μένα όταν περνάω καλά. Δυστυχώς όμως, για τους άλλους υπάρχει. Θα σας μιλήσω λοιπόν για τη σχέση με το χρόνο. Ποια προβλήματα μπορεί να προκαλέσει η κακή διαχείριση του χρόνου, αλλά και πώς μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε. Ακούστε λοιπόν μία ιστορία καθημερινής τρέλας. Πρωί. Έχω ξυπνήσει. Κάθομαι χαλαρά στον καναπέ, ενώ θα έπρεπε να ετοιμάζομαι τη σχολή. Μετά από κάνα τέταρτο, ο μπαμπάς μου φωνάζει ότι πρέπει να φύγουμε και ότι θα χάσω την πρώτη ώρα. Το αποτέλεσμα είναι αγώνας δρόμου για να ντυθώ, να φύγω, να ανεβώ τρέχοντας την ανηφόρα του σχολείου μου, να μπω λαχανιασμένος μέσα, να αντέξω τρεις ολόκληρους ορόφους και να μπω επιτέλους στην τάξη μου. Πολλοί ανάμεσά μας θα είναι σίγουρα σαν και εμένα. Μόνο που εγώ έχω διαγνωστεί με ένα χαρακτηριστικό που λέγεται σύνδρομο Άσπεργκερ και έχω μια εντελώς ασύμβατη σχέση με τον χρόνο, όπως τα iPhone και τα Samsung. Αυτή η σχέση μπορεί να προκαλέσει πολλές δυσκολίες σε εμένα, αλλά και στους γύρω μου. Τι συμβαίνει λοιπόν μέσα στο μυαλό μου? Συνήθως σκέφτομαι πολλά πράγματα αυτό. Πράγματα απλά, καθημερινά, τίποτα ιδιαίτερα. Άλλες φορές σκέφτομαι πολλές αχρήσεις λεπτομέρειες ή ασχολούμαι μόνο με τα πράγματα που μου αρέσουν. Μερικές φορές δεν μπορώ να θυμηθώ γεγονότα που συνέβησαν πρόσφατα. Έτσι μπορεί να χάσω κάποιο ραντεβού και ίσως αυτό να προκαλέσει συγκρούσεις ή ακόμη και να με κάνει να νιώσω μεγάλη ντροπή. Και φυσικά δεν σταματάω ποτέ να αναβάλω, γιατί το καλό το πράγμα αργεί να γίνει. Βέβαια, δεν γίνεται πάντα καλό. Όπως αυτό το κρεβάτι που ποτέ δεν κατάφερα να στρώσω μαμά. Τι κάνουμε λοιπόν? Αν έχουμε καταλάβει και αποδεχθεί τη δυσκολία μας να δαμάσουμε το χρόνο, μπορούμε να κάνουμε πολλά. Όλοι κάπου βλέπουμε σίγουρα την ώρα. Έχουμε σε κάποιο σημείο κοντά μας ένα ρουλό. Στους τοίχους, στο χέρι μας ή ακόμη και σε κάποια ηλεκτρονική συσκευή. Ας το κοιτάμε και συμβουλευόμαστε. Δεν είναι διακοσμητικό. Υπάρχει λόγος που εφευρέθηκε. Ακόμη μία ατζέντα χωράει άνετα σε μία μικρή τσάντα. Εκεί μπορούμε να σημειώσουμε οποιοδήποτε ραντεβού, υποχρέωση, διορία. Αν δεν έχετε ατζέντα, μπορείτε να προμηθευτείτε από το καταπληκτικό πρώτο σύστημα προσκόπων της Κέρκυρας. Τι? Όχι, όχι, φυσικά και δεν κάνω διαφήμιση. Είναι πάντως μία ατζέντα όμορφη, χρήσιμη και πρακτική. Δεν θέλετε ατζέντα? Τότε πάρτε ένα ημερολόγιο. Βάζω στοίχημα ότι κάποιος σας έκανε δώρο ημερολόγιο την πρωτοχρονιά και κάπου το καταχωνιάσατε αντί να το κρεμάσετε. Υπάρχει και στο κινητό σας, αν η τύχη είναι όλη γεμάτη. Εκεί δεν πιάνει χώρο και έτσι το κινητό μετατρέπεται σε ένα χρήσιμο εργαλείο οργάνωσης. Και δεν μας λένε ότι το έχουμε μόνο για να παίζουμε. Α, σας ευχαριστώ πολύ! Εάν δεν σας αρκούν ή δεν σας ταιριάζουν λύσεις αυτές, έχω κι άλλες. Προτείνω να σχεδιάσετε την εβδομάδα την Κυριακή. Κυριακή, ίσον ελεύθερη μέρα, ίσον περισσότερος χρόνος. Τι πρέπει να κάνω, να τελειώσω, να σχεδιάσω, να παραδώσω μέσα στην επόμενη εβδομάδα? Όλα θα σας έρθουν πιο εύκολα, αν απλώς τα βάλεις στο κουτάκι με τις υποχρεώσεις. Θα δείτε. Γιατί όλοι έχουμε, είναι σίγουρο, προβληματάκι με το χρόνο. Μικρό ή μεγάλο. Λύσεις όμως υπάρχουν. Αρκεί να τις αναζητήσουμε. Από το ημερολόγιο που είναι κολλημένο στο ψυγείο μας, με το πιο περίεργο μαγνητάκι που υπάρχει, μέχρι και το ρολόι που φοράμε. Πρέπει να βρούμε τι μας ταιριάζει, τι μας διευκολύνει, τι μπορεί να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη και με λιγότερο άγχος. Και κάτι τελευταίο. Αυτός ο προγραμματισμός είναι δική μας υπόθεση. Είναι σημαντικό να μην καθορίζεται από άλλους. Στην καινούργια ταινία του μικρού πρίγκιπα, για παράδειγμα, είδαμε ότι η μαμά έφτιαξε ένα πρόγραμμα, μία ολόκληρη ζωή για την κόρη της. Όσο όμως πρακτικό κι αν ήταν για τη μαμά, τόσο λιγότερο ήταν για τη μικρή. Δεν τη βοηθούσε. Δεν την έκανε χαρούμενη. Δεν της έκανε ζωή λίγο καλύτερη. Αυτό τελικά είναι το νόημα. Να βρούμε τρόπους να κάνουμε το χρόνο φίλο μας και να τον αξιοποιούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
Και αν καμιά φορά νιώθουμε ότι δεν έχουμε αρκετό χρόνο, δεν πειράζει. Αν έχουμε πρόγραμμα, ο χρόνος ίσως και να περισσεύει σας. Αχ ναι, και να μην ξεχάσετε να αγοράσετε ατζέντα. Σας ευχαριστώ πολύ.